Εμείς θεωρούμε υποχρέωσή μας, εφόσον βρισκόμασταν στη Λάρισα, χθες το βράδυ είχαμε μια εκδήλωση στο Αλκαζάρ, να έχουμε συνάντηση με επαγγελματικούς φορείς, γιατί πραγματικά είστε από τα κοινωνικά στρώματα του ελληνικού λαού που έχετε πληγεί βάναυσα, κυριολεκτικά, όλη αυτή την προηγούμενη δεκαετία και συνεχίζεται σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια περίοδο που όπως όλος ο ελληνικός λαός, έτσι και οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι έμποροι κλπ. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε ανάσα. Γιατί ήρθε η οικονομική κρίση, βαθιά οικονομική κρίση, μέτρα, μνημόνια, περιορισμού στο εισόδημα, άρα μείωση του τζίρου, χρέη να τρέχουν κλπ. Πολλές επιχειρήσεις κλείσαν, οι μικρές κυρίως, μικρές επιχειρήσεις κλείσαν αυτοαπασχολουμένων κλπ. Εντάξει, βέβαια άνοιξαν και κάποιες άλλες. Πάει να τελειώσει αυτό και πάνω που πήγε να υπάρξει μια έστω μικρή ανάκαμψη της οικονομίας, έρχεται η πανδημία και δίνει επίσης ένα τελειωτικό χτύπημα. Και δεν φτάνει αυτό, τώρα έχουμε και τον πόλεμο και δεν είναι μόνο στα πεδία των πολεμικών μαχών που σκοτώνεται κόσμος και μπλέκεται και η Ελλάδα και λοιπά, έχετε παρακολουθήσει τις θέσεις μας, έχουμε και μεγάλη έξαρση της ακρίβειας, ενεργειακή κρίση, δημιουργούνται προβλήματα στην ενέργεια και το ένα τροφοδοτεί και το άλλο. Αυξάνουν τα έξοδα, αυξάνουν οι τιμές των εμπορευμάτων, υπάρχουν ανατιμήσεις, ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, άρα σημαίνει ότι εργατιά χωρίς λεφτά, αγροτιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά. Αυτό που έλεγε το παλιό σύνθημα που το έλεγε και το εργατικό κίνημα και το κίνημα των αυτοαπασχολουμένων, έτσι πάνε αυτά. Με αποτέλεσμα να μειώνεται ο τζίρος σας και άρα όλα αυτά τα συσσωρευμένα χρέη να μην μπορούν να αποδίδονται. Και φυσικά εμείς δεν είμαστε με τη λογική την επιδοματική ότι να έδωσε ένα επίδομα, έδωσε ένα ψίχουλο, δεν λέμε να μην δίνονται κι αυτά. Οτιδήποτε μπορεί έστω να συμβάλλει έστω και για ένα μήνα και για δύο μήνες να ανακουφίσει, ας το δώσει. Δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτά τα ζητήματα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι βλέποντας τα στοιχεία δεν μπορείς να δεις ότι εδώ για παράδειγμα οι αυτοαπασχολούμενοι ας πούμε της περιοχής της Λάρισας από το αναπτυξιακό νόμο του 2016 που ίσχυε μέχρι τώρα η περιφέρεια για παράδειγμα έδωσε, αν θυμάμαι καλά, το ποσοστό πόσο έβγαινε 1% στους αυτοαπασχολούμενους, στις μικρές επιχειρήσεις. Τόσο μόνο. Το υπόλοιπο όλο πήγε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Και δυστυχώς θα έχετε παρακολουθήσει η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή και ανάμεσα στους υπουργούς της κυβέρνησης και στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι για παράδειγμα πού θα μοιραστούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, πού θα μοιραστούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μόνο για το ποιους μεγάλους ομίλους θα πάνε. Αλλά εδώ τώρα το πρόβλημα δεν πρόκειται για το μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο, για τον εφοπλιστή, για τον εμποροβιομήχανο το μεγάλο που έχει τεράστια επιχείρηση, τεράστια κέρδη και έχει και στην Ελλάδα, έχει και στο εξωτερικό κλπ. Και έχει και μεγάλη κερδοφορία. Και στα χρόνια της κρίσης και στα χρόνια της πανδημίας, αυτή είναι με κερδοφορία. Το πρόβλημα είναι οι μικρές επιχειρήσεις, ο μικροεπιχειρηματίας, ο αυτοαπασχολούμενος, αυτός που έχει ένα μαγαζί, τέλος πάντων που παλεύει με την οικογένειά του, με λίγο προσωπικό ή και με καθόλου προσωπικό, μόνο το οικογενειακό, ό,τι μπορούν, παιδιά, γυναίκες, γνωστοί κλπ. Ή με λίγους ανθρώπους να μπορέσει να τα βγάλει πέρα και να επιβιώσει σε αυτή την κατάσταση. Και φυσικά έρχεται η θηλιά των τραπεζών, έρχονται όλα τα μέτρα αυτά τα οποία δεν συμβάλλουν στο να αναζωογονηθεί η μικρή επιχείρηση, να ανασάνει ο αυτοαπασχολούμενος και έχουμε όλο αυτό το φαύλο κύκλο και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Έχετε παρακολουθήσει, εμείς έχουμε κάνει και ερωτήσεις και αναφορές και επίκαιρες ερωτήσεις και καταθέσαμε προτάσεις νόμου στη Βουλή επανειλημμένα για τα προβλήματα αυτά. Αρνήθηκαν να ψηφίσουν τις προτάσεις νόμου που πρότεινε το ΚΚΕ. Και βέβαια είναι όλη αυτή η γκάμα που είπατε και εσείς, δηλαδή και για τη μείωση, για παράδειγμα τώρα, στο πλαφόν της τιμής του ρεύματος και για την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και την κατάργηση του ΦΠΑ και του ενιοφόρου κατανάλωσης σε καύσιμα, σε ρεύμα, σε είδη
πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για να μπορεί να κινηθεί η αγορά, να μπορεί ο άλλος να πάει να αγοράσει, δηλαδή ώστε να μειωθεί η τιμή δηλαδή, και να έχει και ο εργαζόμενος να μπει στο μαγαζί του επαγγελματία, και να επανέλθει το αφορολόγητο όριο στα 12.000 με προσάφιξη για κάθε παιδί 3.000. Έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου, διαγραφή χρεών, την επιστρεπτέα προκαταβολή επίσης, που είναι άλλος ένας βραχνάς, τα ζητήματα των χρεών αλλά και των τόκων και λοιπά σε τράπεζες, τα οποία πρέπει να παραγραφούν ή έστω να μειωθούν δραστικά για να μπορεί να ανασάνει ο επαγγελματίας. Υπάρχει μια δέσμη τέτοια προτάσεων. Φυσικά είμαστε αντίθετοι στους επληστηριασμούς, σε κατασχέσεις, σε όλα αυτά. Παλεύουμε για μείωση των δημοτικών τελών επίσης, γιατί και όσο, να είναι δραστική όμως η μείωση, όχι μια μικρή μείωση, γιατί για να μπορεί να ανασάνει και ο επαγγελματίας. Τα παλεύουμε απέναντι σε δημοτικές αρχές και λοιπά, σε περιφέρειες και οτιδήποτε άλλο. Είναι η κατάργηση του ένφια, τώρα μην σας τα πω, είναι πάρα πολλά γνωστά, μπορεί να σας τα δώσουμε, να δείτε και τις προτάσεις νόμου που έχουμε καταθέσει, να μας κάνετε και εσείς προτάσεις, να βάλουμε και άλλες, γιατί αυτό είναι ο ρόλος μας, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να τους πιέζουμε όσο γίνεται με τις δυνάμεις που έχουμε, τις συγκεκριμένες που μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός, με αυτό το 5,3% που έχουμε, δηλαδή 15 βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και 2 ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή, να μπορέσουμε να τους πιέσουμε. Και ξέρετε ότι η δύναμη και η επίδραση του ΚΚΕ είναι πολύ μεγαλύτερη και από το εκλογικό του ποσοστό κλπ. Γιατί ακριβώς οι προτάσεις μας είναι και ρεαλιστικές και αφορούν την ανακούφιση των εργαζόμενων στρωμάτων, που και τα άλλα κόμματα, όσο και αν έχουν ταχθεί και αυτοί και το κράτος τους, σας το λέμε ειλικρινά, με το μέρος του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων ομίλων, ξένων και εγχώριων, δεν είναι κράτος που έχει σύμμαχο τον εργαζόμενο και τα μεσαία στρώματα, αλλά ενδιαφέρεται, γιατί έχει και τα ψηφαλάκια το λιγότερο σε ένα χρόνο στις βουλευτικές εκλογές, γιατί θέλει κάπως να γίνεται, και εντάξει, μπορεί κάτι τέλος πάντων και από αυτή την άποψη της πίεσης να κερδίζουμε εντός εισαγωγικών. Αλλά σας λέμε ότι είναι ουτοπία να το σκέφτεστε έτσι, γιατί πάλι θα σας τα ξαναπάρει. Γιατί το μεγάλο κεφάλαιο είναι αδιφάγο. Ότι θέλει να τελειώσει με τη μικρή, τη μικρομεσαία επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, με την αυταπασχόληση κλπ, είναι δεδομένο. Είναι οδηγία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οδηγία γενικότερα αυτού του συστήματος που ζούμε και του κράτους που υπηρετούν. Αυτό θέλουν. Θέλουν να συγκεντρώσουν σε λίγους όλοι αυτοί. Φυσικά δεν γίνεται, γιατί χρειάζεται και ο μικρός επιχειρηματίας, δεν μπορεί να ζεις μόνο με τα μεγάλα μονοπόλια και με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, τέλος πάντων, που διασυνδέονται με βιομηχανίες, με αυτούς που δεν ξέρουν που έχουν. Θέλει και το μαγαζί της γειτονιάς, θέλει την εστίαση, θέλει το ένα, θέλει το άλλο, και στην πόλη εδώ. Και πραγματικά χτες ιδιαίτερα το βράδυ το ζήσαμε στη Λάρισα. Είναι κόσμος, θέλει να βγει έξω, θέλει να ανασάνει μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία της πανδημίας κλπ. Και έτσι θα δουλέψουν και τα μαγαζιά. Αλλά όταν περιορίζεται το ένα, περιορίζεται το άλλο, ο μισθός δεν ανεβαίνει, η σύνταξη είναι δράμα, τα παιδιά μας είναι στην ανεργία, δεν μπορεί να λύσει στοιχειοδός η λαϊκή οικογένεια τις σπουδές των παιδιών της, εκεί που πρέπει να πάει. Δεν μπορεί στοιχειοδός, ή είναι υπέρογκο το κόστος για να γιατροπορευτεί, για την περίθαλψη, άμα αρρωστήσει κάποιος στην οικογένεια. Και όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά δημιουργούν αυτό το δυσμενές περιβάλλον που δεν μπορεί να ανασάνει και ο επαγγελματίας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κοινή η πάλη όλου του εργαζόμενου λαού, και των επαγγελματιών και των αγροτών και των εργατών, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, και θα πρέπει και να συντονιστεί πάλι, γιατί γίνεται πιο αποτελεσματική. Γιατί και εσείς ενδιαφέρεστε, όσοι έχετε προσωπικό, γιατί δεν έχετε και όλοι προσωπικό, ή όλοι οι επαγγελματίες, οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν προσωπικό, έχουν την οικογένεια μόνο, αλλά και αυτοί που έχουν προσωπικό, 5 έως 10 άτομα, 2, 3 άλλος κλπ, πρέπει να σκέφτεστε ότι και αυτός έχει οικογένεια, το ξέρετε άλλωστε, γιατί στη μικρή επιχείρηση είναι πιο άμεσα ο εργοδότης με τον εργαζόμενο.
και πρέπει να έχει τα απαραίτητα, να παίρνει ένα μισθό, να μπορεί να ζει στην οικογένειά του. Δεν μπορεί δηλαδή, θέλει μια σε αυτά τα ζητήματα και εσείς να το δείτε σε συνεργασία, σε συνεννόηση και σε κοινή πάλι απέναντι σε αυτούς που εμποδίζουν. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, εγώ δεν θα πω λεφτά υπάρχουν που λέγανε οι άλλοι, διάφοροι κυβερνώντες τα λένε προεκλογικά. Λεφτά υπάρχουν για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν. Αν δείτε τώρα τα 11 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που πάνε, θα καταλάβετε. Και βεβαίως ξέρετε ότι οι φοροαπαλλαγές και όλες αυτές ας πούμε, που δεν έχουν καθόλου είναι, αφορούν εφοπλιστές μεγάλους, αφορούν βιομηχανικούς ομίλους μεγάλους, αφορούν μόνο τέτοιους. Δεν έχετε δει να υπάρχει φοροαπαλλαγή για τον εργάτη, για τον επαγγελματία, τον μικροεπιχειρηματία κλπ. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό είναι αυτό το κράτος, το οποίο βέβαια το αντιπαλεύουμε. Και χρειάζεται ένας συνολικός αγώνας σε αυτά τα ζητήματα και για κατακτήσεις να έχουμε σήμερα και για να ακουφιστεί η μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και να ανοίξουμε και ένα δρόμο για κάπως πιο μόνιμα να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί σας το ξαναλέω και εμείς το λέμε ειλικρινά, μπορεί να πετυχαίνουμε κάτι, μια ανάσα από τη Βουλή, από την πίεση που ασκούμε, από τους αγώνες και από αυτό το περιβάλλον που υπάρχει γενικότερα, αλλά αυτοί στο μυαλό τους έχουν πώς αυτό θα το πάρουν πίσω, αυτή τη μικρή κατάκτηση. Πώς θα την περιορίσουν πάλι. Αυτό είναι. Γι' αυτό είναι ταγμένοι και αυτό το κάνουν διαχρονικά. Τώρα, τι γίνεται και ο κόσμος και εσείς οι ίδιοι και άλλοι συνέχεια πέφτετε σε αυτή τη λούμπα, αυτό είναι δικό σας ζήτημα και πώς επιλέγετε αυτούς οι οποίοι δεν προωθούν δικά σας συμφέροντα. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ παρά να το αναφέρω. Γιατί σας λέω ειλικρινά, το λέμε παντού, εμείς αυτά που λέμε σε συσκέψεις που είμαστε εδώ, πως είμαστε 20-30 άνθρωποι, για να συζητήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα, αυτά λέμε και έξω, αυτά λέμε και στη Βουλή. Δεν θα σας πούμε άλλα εδώ για να σας χαϊδέψουμε αυτιά και μετά το κάνουν άλλα κόμματα αυτό. Σας λένε εντάξει, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο, αλλά το έχετε ζήσει. Είναι και θέμα επιλογής. Είναι πολιτικό το πρόβλημα συνολικότερα αυτό. Τέλος πάντων, μη σας τρώω το χρόνο. Αυτά ήθελα εγώ να σας πω σε αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε ότι στηρίζουμε τα αιτήματά σας. Ανοιχτή γραμμή να έχουμε για οτιδήποτε και με την κοινοβουλευτική ομάδα, οτιδήποτε θέλετε κάποια στιγμή που πρέπει να προωθήσουμε ή άμεσα να το βάλουμε στη Βουλή, δεν έχουμε πρόβλημα. Να το βάλουμε, να μας δώσετε το αίτημα, το υπόμνημα αν έχετε, θα τα μελετήσουμε και εμείς με τα επιτελεία μας και θα τα προωθήσουμε. Ξέρετε άλλωστε ότι αυτό κάνουμε.